Θα υποδεχτούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κίτζιο, ο οποίος είναι και Business Development Director του Regeneration. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, γιατί με έχετε συγχύσει σήμερα με τις ηλικίες, έτσι. Και <laughs> θα χάσω και τα μαλλιά μου. <laughs> Πώς είμαστε, ε? Στίβ, <laughs> πού πας, θα χάσεις το καλύτερο. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Ωραία. Πώ είμαστε, Γιατί έτσι δεν πάω να ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι είστε κουρασμένοι. Ρε Άλεξ. τυφλώνω τα παιδιά. Πώ είμαστε, Είμαστε καλά, Σα αρέσει. Τέλεια, ωραία. Σούπερ. Μπορώ λοιπόν να ζητήσω ένα τεράστιο χειροκρότημα για του Think Busers, οι οποίοι είναι γαμάτι και για δεύτερη χρονιά. Τέλεια. Ε, πόσοι έχουν ξαναδεί παρουσίασή μου? Είστε λίγο ανώμαλοι, έτσι. <laughs> και, και, σας άρεσε και θέλετε δεύτερη φορά. Το Regeneration, πόσοι το ξέρουνε? Ωραία. Και πόσοι έχουν κάνει αίτηση ποτέ στο Regeneration? Α, ωραία. Γιατί ο μέσος όρος ηλικία μου είπαν ότι είναι 20. 20. Πόσο είναι ο μέσος όρος ηλικία, Πόσοι είναι κάτω από 20? <laughs> Περάστε έξω να, το κάνουμε, να ομαδικό σε 10 ανθρώπους. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε, να μιλήσουμε, για εσάς. Να μιλήσουμε για τους νέους και να μιλήσουμε για το... Α, επίσης, όποια ερώτηση υπάρχει, θέλω να με διακόπτε να πάει στιγμή, ε, ου, και τα λοιπά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Α, να, απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις τις οποίες έχετε. Πάμε να μιλήσουμε για τους νέους. Πάμε να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης που υπάρχει στην Ελλάδα. Και πάμε να δούμε τι ανάγκες πάμε να καλύψουμε. Α ξεκινήσουμε με το γεγονό ότι έχουμε μια πάρα πολύ κακή πραγματικότητα. Η πραγματικότητά μα είναι η εξή. Έχω και ένα καινούργιο γκάτζετ εδώ πέρα, το οποίο. Για να δω. Άντερε, φίλε, κοίτα εδώ. <laughs> θα, το, θα το σκίσω αυτό σήμερα, θα το κοπτίζω πολύ. Ωραία. 40 με 45% είναι η ανεργία των νέων. Η δική σα ανεργία. Περίπου μισό εκατομμύριο συνάνθρωποι μα έχουν αποχωρήσει στο εξωτερικό από το 2012. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι προκειμένου να αυξήσουμε τι ευκαιρίε εργασία, ειδικά των νέων, για να μπορέσουν να δουλέψουν στη χώρα. Και 82% είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με, την, με το skills gap, με το χάσμα δεξιοτήτων. Τι είναι αυτό, Το 82% λοιπόν των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι όσα διδάσκεστε στο Πανεπιστήμιο, όσα διδάσκεστε ακαδημαϊκά, δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με αυτό το οποίο ζητάει και έξω το business. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί και αναφέρεται στο γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ του πανεπιστημίου και τη αγορά-εργασία. Συν τη άλλη, έχουμε ένα στατιστικό το οποίο μα φέρνει στο νούμερο 2 τη πιο γυρασμένη χώρα στην Ευρώπη, με μια παράλληλη σημείωση των εκτρώσεων και των γενών το 2017 το οποίο είναι αρκετά αποκαρδιωτικό από την άποψη του πόσο γυρασμένη χώρα είμαστε και πόσο ανάγκη έχουμε του νέου να του κρατήσουμε στη χώρα και να μπορέσουμε να του δώσουμε μια ευκαιρία να ξεχωρίσουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό slide, το οποίο είναι από την έρευνα τη ΑΝΤΕΚΟ, η οποία έγινε το 2018, πριν, πριν μερικού μήνε, ουσιαστικά πριν περίπου ένα οχτάμινο. Το οποίο αποδεικνύει αυτό το οποίο λέμε περί soft skills. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ αυτών των οποίων γνωρίζετε ή νομίζετε ότι έχετε μάθει στο πανεπιστήμιο και του γεγονότος του τι ζητάει εκεί έξω η αγορά προκειμένου να είστε αυτοί οι high caliber, high potential νέοι, προκειμένου να μπορέσετε να βρείτε την πρώτη σας δουλειά. Οπότε, το Regeneration δημιουργήθηκε το 2014, το Σεπτέμβριο γινόμαστε 5 ετών. Είμαστε μια πρωτοβουλία του World Economic Forum, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια συγκεκριμένη εγκυρότητα και έναν τρόπο στις διαδικασίες μας, τον οποίο μας διασφαλίζει λόγω του WEF. Συγκεκριμένα, Ανήκουμε στο Global Shapers Community, το οποίο είναι ένα community νέων σε 300, σε, σε, μεγάλες, σε 300 μεγάλες πόλεις του κόσμου που έχουν σαν υποχρέωση να δημιουργούν πρωτοβουλίες για τους νέους και για την κοινωνία. Είμαστε non-profit, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο δεν μένει στο τέλος του χρόνου κάτι για μοίρασμα, αλλά δεν πληρώνει και κανείς τίποτα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εσείς οι υποψήφοι, όσοι θα περάσετε μέσα από το regeneration, δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποιο ποσό αλλά ούτε και οι εταιρείε οι οποίε συνεργάζονται με εμά και απορροφούν high caliber νέου δεν πληρώνουν κάτι για τι υπηρεσίε. Για να μπορούμε να λειτουργούμε όμω, προφανώ χρειαζόμαστε χρήματα και αυτά προέρχονται κυρίω από του τέσσερι πάνω, την Coca-Cola Company, το The Coca-Cola Foundation στην Αμερική, το Ίδρυμα Σταύρο και το The Hellenic Initiative, που αυτοί που δεν το γνωρίζετε προφανώ είστε πολλοί. Είναι η περίφημη και περίφανη διασπορά μα. Είναι Έλληνε του εξωτερικού, κυρίω σε Αμερική και Αυστραλία, που συλλέγουν χρήματα μέσα από δράσει που κάνουν και τα στέλνουν πίσω στην Ελλάδα. Από κάτω οι partners μα, οι οποίοι μα βοηθούν προκειμένου να είμαστε συνεπεί στι υπηρεσίε που προσφέρουμε. Πρώτο στόχο μα, η καταπολέμηση του brain drain στι νεανικέ ηλικίε. Δεύτερο στόχο, η αύξηση τη νεανική απασχολησιμότητα. Τρίτο στόχο είναι το γεφύρωμα του χάσματο μεταξύ του νέου πτυχιούχου και τη αγορά εργασία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται να εντρυφήσει πάρα πολύ σε ένα σχήμα soft και hard skills training, προκειμένου από φίτου πανεπιστημίων, κολεγίων και ούτω να του κάνει ένα upskilling, προκειμένου να μάθουν αυτέ τι δεξιότητε που χρειάζεται η αγορά, ώστε, να, ώστε να είναι, να είναι πολύ πιο αρεστοί για την πρώτη του εργασία. Πάμε. Εξαιρετικά. Ακριβώ γι' αυτό πάμε και εντρυφούμε σε αυτό. Γι' αυτό προσφέρουμε κάποιε χιλιάδε ώρε training ετησίω σε uh, recent graduates, σε αποφύτου, προκειμένου να του κάνουμε ένα upskilling from zero to hero, έτσι ώστε μετά από όλο αυτό να μπορούν στην πράξη να μπορούν να μπουν μέσα σε μια εταιρεία και σε junior επίπεδο να μπορούν να αποδώσουν. Οπότε αυτό είναι ακριβώ ο λόγο που υπάρχουμε. Πάμε λιγάκι να δούμε πώ το κάνουμε αυτό. Εμεί ανοίγουμε περίπου 10 με 12 φορέ το χρόνο τι πόρτε μα για αιτήσει Νέων ποιών, πτυχιούχων, από κάθε ακαδημαϊκό πεδίο, 0 έω 3 χρόνια προπηρεσία. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν χρειάζεται να έχει προπηρεσία για να μπορέσει να κάνει αίτηση, και ξέρω σίγουρα ότι σα αφορά γιατί είναι το άγχο σα. Να είσαι μέχρι 29 ετών και να έχει να επιδείξει κάποιε έξω ακαδημαϊκέ δραστηριότητε. Από το πολύ απλό του τύπου ένα άθλημα, ένα μουσικό όργανο, μέχρι ISEC, ThinBiz, καλή ώρα κ.ο.κ. Αυτό γιατί αναζητούμε νέου οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν και επιδεικνύουν κινητικότητα εάν πληρείς αυτά τα τέσσερα κριτήρια, ξεκινάει ένα στάδιο αρκετά ενδιαφέρον, δύο σταδίων αξιολόγησης. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με game-based assessment. Συνεργαζόμαστε με την νούμερα ένα εταιρεία στον κόσμο, η οποία ονομάζεται Arctic Source, βρίσκεται στην Αγγλία. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία χαρτογραφούνται πάνω από 12.000 data points του χαρακτήρα σας. Δεν είναι ένα απλό ψυχομετρικό το οποίο είναι ένα, με την ξενέρωτη, αν θέλετε, μορφή του πολλαπλή επιλογή. Μέσα από αυτό λοιπόν αναλύονται big data, AI και ούτω καθεξής, προκειμένου να βγει ένα report το οποίο εξετάζει 30 δεξιότητες, 30 competencies όπως λέμε. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά πάμε να αντλήσουμε τα καλύτερα προφίλ. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία πάνω από 30.000 νέοι, οπότε έχει σταθμιστεί και στην ελληνική αγορά και έχει βγει ένα συγκεκριμένο προφίλ για τους junior ε, Οι καλύτεροι λοιπόν αυτή τη διαδικασία περνάνε σε ένα assessment center. Αυτό το assessment center τι είναι, γίνεται εδώ, γίνεται στην εγκαταστάσει του Tech Academy συνήθω. Είναι ένα διήμερο, στο οποίο καλούμε 100 με 120 στελέχη τη αγορά, από HR, line managers, CEOs, του ζευγαρώνουμε μεταξύ του από διαφορετικέ εταιρείε και έρχονται αυτοί οι φιναλίστε αντιμέτωποι σε ένα 30 λεπτό competency based interview, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε στου καλύτερου με βάση. Αυτά εδώ τα... Oh, φοβερό αυτό, ρε φίλε. Με βάση αυτά, λοιπόν, τα competencies. Αυτό φαντάζει κάπω έτσι. Γίνονται γύρω στι 500-600 συνεντεύξει μέσα σε δύο μέρε από στελέχη τη αγορά, τα οποία ενδεχομένω θα είναι και αυτά τα οποία μπορεί να σα προσλάβουν στου επόμενου μήνε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να αντιλήσουμε και να διακρίνουμε αυτά τα ταλέντα τα οποία επιδεικνύουν συμπεριφορική αριστεία, όχι ακαδημαϊκή. Πάθος, ήθος, ποιότητα. Αυτή η, το σπάρκλ στο, στο, στο μάτι σας, À, να είστε παθιασμένοι για την αγορά εργασία, να είσαστε πρόθυμοι να μάθετε και να λερώσετε τα χέρια σα και να επιδεικνύετε και αυτή την ταπεινότητα που χρειάζεται προκειμένου να είσαστε team players στην πρώτη σα δουλειά. Έτσι λοιπόν έρχεται ο τερματισμό. Εκεί λοιπόν είναι, είναι, είναι το, το finish line του, του assessment σα. Η επιτυχία φαντάζει κάπω έτσι. Είναι ένα τριήμερο training το οποίο κάνουμε με τους του φιναλίε του προγράμματο και κάπως έτσι. Ο δεξής δεν το έπαθε το ατύχημα κάτι διάρκεια, ήρθε έτσι, οπότε <Κι> καλά περνάμε γενικότερα. Αξίζει να αναφερθεί όμως ότι είναι μόνο το 5 με 8% των αρχικών αιτήσεων. Φανταστείτε περίπου ότι δεχόμαστε 30.000 αιτήσει νέων πτυχιούχων τον χρόνο. Μόνο το 5 με 8% τερματίζει και είναι φιναλίστ και μπορεί να του δοθεί ευκαιρία να βρουν την επόμενη εργασία του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, ένα απαιτητικό πρόγραμμα και χρειάζεται και να θέλει και να μπορεί. Το ταξίδι δεν σταματάει εκεί. Οι φιναλιστέ μπαίνουν στην πλατφόρμα μα και πριν ματσαριστούν, όταν λέμε ματσαριστούν, πριν βρουν, πριν του βρούμε ουσιαστικά την, την εργασία του, περνάνε και από αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι 72 ώρων training σε soft skills εδώ από την OTA Academy. 25 ώρων εθελοντική εργασία σε συνεργασία με την Έθελον. Πώ ξέρετε την Έθελον, Πάρα πολύ ωραία. Και ένα mentoring opportunity, η Έθελον, για όσου δεν την ξέρουν, είναι ουσιαστικά ένα aggregator των περισσότερων εθελοντικών δράσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα και θα περάσουν και ένα mentoring από στελέχη τη αγορά μέσω του Jobpers, Το πόσοι λιγότεροι, ωραία. Ένα initiative του α, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκεκριμένα του Γιάννη του Νικολάου και τη Μαρία Σιβακόλα, που ματσάρει recent graduates με στελέχη τη αγορά στο αντικείμενο το οποίο έχετε σπουδάσει. Άρα έχει τελειώσει marketing, σε, σε ματσάρο με τα marketing director, κάνετε 5-2 ώρε συνεδρίε και σου κάνει ένα mentoring προκειμένου να απομυθοποιήσει το χώρο του marketing, του business, του seniority, του τελέχου κ.ο.κ. Και, και επειδή βαριόμαστε και δεν είχαμε τι να κάνουμε και δεν είχαμε αρκετή δουλειά, φτιάξαμε και το Regeneration Academy, το οποίο τι είναι. Είναι με άλλα λόγια η Ακαδημία μα, η οποία είναι ο πυλώνα εξειδικευμένη εκπαίδευση του Regeneration, hard skills training. Πάμε να βρούμε του τομεί τη αγορά που παρουσιάζουν σοβαρή έλλειψη ταλέντου και πάμε να κουμπώσουμε εξειδικευμένα προγράμματα τεχνικών δεξιοτήτων. Σίγουρα έχουμε κάνει πράγματα σε coding, όπως Java, έχουμε κάνει digital marketing, έχουμε κάνει data science, data engineering. Γενικότερα, ό,τι έχει ανάγκη η αγορά και ό,τι ενδεχομένως, όπως είπε και ο καλός φίλος, δεν σας έχουν μάθει ακαδημαϊκά, πάμε hands-on να τα μάθετε, προκειμένου να είσαστε ακόμα πιο ελκυστικοί σε σχέση με κάποιον που δεν έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και προφανώς όλα αυτά γίνονται χωρίς να πληρώσετε εσείς κάτι. Ε, αρκεί να έχετε περάσει την όλη διαδικασία αξιολόγηση που μόλι σα ανέφερα. Ε, αυτά είναι μόνο κάποια τα οποία έχουμε κάνει. Αυτά είναι κάποια τα οποία έρχονται. Παράλληλα, θα έχετε ακούσει για τη μεγάλη συνεργασία που έχουμε κάνει με την Τράπεζα Πυραιό το Project Future, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από κύκλου του Regeneration Academy που τρέχουν σε πολύ συγκεκριμένου πυλώνε τη αγορά και πάμε και εκπαιδεύουμε και κάνουμε upskilling σε αυτού του πυλώνε προκειμένου να καλύψουμε το gap που υπάρχει στην αγορά εκεί έξω, γιατί πιστέψτε μου, υπάρχουν πάρα, πάρα, πάρα πολλέ εκατοντάδε έω χιλιάδε θέσει εργασία για νέου πτυχιούχου στη χώρα μα. Αυτό είναι ο δεύτερο κύκλο που τρέχει αυτή τη στιγμή και, as we speak, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται α, οι απόφοιτοί μα, μάλλον οι συμμετέχοντέ μα σε αυτού του πυλώνε. Οι minimum δύο προποθέσει για να μπορέσει να προσλάβει μια εταιρεία από το Regeneration είναι το minimum εξάμεινο, δηλαδή δεν μπορεί κάποια εταιρεία να σα κάνει σύμβαση για λιγότερο από 6 μήνε, και το minimum 750 ευρώ μεικτά το μήνα α, σαν μίνιμουμ. Ο μέσος όρος μας κινείται γύρω στα 900 ευρώ περίπου, με μισθούς που έχουμε από 7,50 φυσικά. Υπάρχουν και μισθοί οι οποίοι έχουν ανέβει μέχρι 1.400 και 1.500 ευρώ, γιατί κάποιες πολύ καλές εταιρείε που είναι μαζί μας σήμερα και θα απαρτήσουν και το πάνελ, πληρώνουν και τα καλά και χαλάνε την πιάτσα στους άλλους. Λοιπόν, μιλάω για τον ΟΤΕ. Λοιπόν, οπότε, αυτά είναι τα μίνιμουμ. Δεν θέλω να μείνετε στο μίνιμουμ, γιατί θα, θα δείτε στη συνέχεια πόσο τηρείται το, το εξάμεινο και το 750. Αυτές... Α, εδώ θα παίξουμε το τέτοιο. Α, αυτές είναι οι εταιρείε μας. Α, εδώ είναι φανταστικό. Ψωνίζουμε τώρα. Ωραία. Αυτές λοιπόν οι εταιρείε είναι αυτές που ήδη προσλαμβάνουν από το Regeneration. Είναι 350 εταιρείε και πριν από δύο χρόνια ήταν περίπου 68. Οπότε αντιλαμβάνεστε το scale-up το οποίο έχει γίνει. Προστίθενται καθημερινά δεκάδες εταιρείε, θα έχουμε σίγουρα συμπληρώσει μέχρι το τέλος του χρόνου ή στο επόμενο Think Biz θα είμαστε σίγουρα στις 500. Όπως θα δείτε υπάρχουν εταιρείε οι οποίες είναι μεγάλες πολυεθνικές, ελληνικές, Big Four, FMCG, Startups. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για συγκεκριμένε εταιρείε ή συγκεκριμένου κλάδου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί κάθε εταιρεία που έχει μια οργανική junior ανάγκη να απευθυνθεί και πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα και αποτελεσματικά να βρει το επόμενο high caliber ταλέντο τη. Μέχρι σήμερα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί έχουμε α, κάνει μια εκθετική ανάπτυξη, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε φτάσει στις, στα 900 placement, 900 νέοι έχουν βρει εργασία μέσω του προγράμματος, εκ των οποίων από τους 900 ή 450 τον τελευταίο χρόνο. Οπότε φανταστείτε ότι σε τέσσερα χρόνια το πρόγραμμα έκανε περίπου 450 placements και σε ένα άλλα 450. Ε, οπότε, αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς δεν είστε ακόμα πτυχιούχοι ε, αλλά είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σα, γιατί σίγουρα θα υπάρχουμε και σίγουρα θα μεγαλώνουμε. Οπότε τότε θα μπορούμε σίγουρα να καλύψουμε τι ανησυχίε σα. Αυτά είναι κάποια. Θέλω να κρατήσουμε τρία συγκεκριμένα. 90% είναι το retention. Τι σημαίνει αυτό, ότι 90% των προσλήψεων μετά το πέρα του εξαμήνου ανανεώνουν τι συμβάσει του με την εταιρεία που του έχει προσλάβει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο απλά προσφέρει μια εξάμηνη απασχόληση. Νούμερο 2, έχουμε προσφέρει μέχρι σήμερα 120.000 ώρε training σε ανθρώπου σαν και εσά, σε νέου πτυχιούχου, γι' αυτό και είμαστε το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και έχουν δοθεί κατά προσέγγιση περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ σε μισθού εργαζομένων από υποψηφίου που έχουν βρει δουλειά μέσα του προγράμματο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν υπό αυτή την έννοια. Εδώ είναι ο δικό μα ψωνισμό. Έχουμε, έχουμε διακριθεί 8 φορέ μέχρι σήμερα σε εθνικά βραβεία κτλ. Αυτή είναι η ομάδα μα. Είμαστε μια ποικιλόμορφη και ιδιαίτερη ομάδα α, που απαρτίζεται από 9 άτομα, οι 5 εξ αυτών είναι regenerators, είναι παιδιά από το πρόγραμμα, τα οποία τα έχουμε προσλάβει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διάκρισή μα ever, όταν διακριθήκαμε από την έρευνα τη Deloitte Αμερική, σαν ένα global case study το οποίο δημοκρατικοποιεί τι ευκαιρίε εργασία των νέων πτυχιούχων με βάση τι προκλήσει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτό ήταν από μένα για σήμερα. Αφθόρμητα, αφθόρμητα, αφθόρμητα. Μην πιέζεστε.